Ο εντεταλμένος σε θέματα υγείας Σταμάτης Λοΐζος στην τοποθέτησή του επισήμανε πως για πρώτη φορά το Δημοτικό Ιατρείο λειτουργεί νόμιμα, ενώ καταγγέλει πως το Δημοτικό Ιατρείο μέχρι πρότινος λειτουργούσε παράνομα. Επίσης αναφέρθηκε ότι 100 συνδημότες μας έχουν εξυπηρετηθεί μέχρι στιγμής από το Δημοτικό Ιατρείο. Επίσης έγινε η προκήρυξη εξοπλισμού για το ιατρείο, το οποίο θα είναι σε θέση να ανταγωνιστεί ακόμα και ιατρία Κολωνακίου. Επίσης θα υποστηριχθεί από επώνυμους γιατρούς και θα αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες υγείας προς όφελος των συνδημοτών, επισήμανε ο κύριος Λοΐζος, ο οποίος ανακοίνωσε πως θα γίνουν άμεσα και εκδηλώσεις για πρόληψη υγείας. Θεωρώ ότι όλοι μας είμαστε υπόλογοι για ό,τι κάνουμε, πόσο μάλλον για τον ΚΟΑΚΟ λαό που μας εμπιστεύτηκε με την ψήφο του, και σήμερα είμαστε εδώ να πούμε τι είναι αυτό που τάξαμε προεκλογικά και τι είναι αυτό που υλοποιούμε. Όπως πολύ σωστά και ωραία μας τα είπε ο Δήμαρχός μας και η Πρόεδρος της Παπιάς, κυρία Βασοεπή, θέλω να επισημάνω 2-3 πραγματάκια όσον αφορά για το θέμα της υγείας, μια και έχω οριστεί ως υπεύθυνος για τα θέματα υγείας στο νησί της Κου. Αγαπητοί φίλοι, για πρώτη φορά, και το επισημαίνω αυτό, για πρώτη φορά λειτουργεί κανονικά, νόμιμα δηλαδή, το Δημοτικό Ιατρείο. Θα μου πείτε, παλιότερα δεν λειτουργούσε. Αγαπητοί φίλοι, ήταν παράνομο. Σήμερα είναι στελεχωμένο πολύ σωστά και ωραία με έναν ιατρό, ειδικότητα γενικής ιατρικής, και έναν νοσηλευτή. Και οι δύο, παρότι οι ώρες λειτουργίας του ιατρίου είναι 2 ώρες, 3 φορές την εβδομάδα, όπως πολύ σωστά μας είπαν προλαλήσαντες, έχει καταφέρει να εξυπηρετήσει τουλάχιστον 100 συνδημότες μας. Μέχρι σήμερα μπορώ να σας πω ότι δεν είναι τόσο καλά εξοπλισμένο. Όμως, το επόμενο διάστημα, σας πληροφορώ, με τη διενέργεια προκήρυξης εξοπλισμού, προμήθειας εξοπλισμού, ιατρικού εξοπλισμού, θα είναι ένα πλήρες άρτια εξοπλισμένο ιατρείο, με ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να έχει μέσα στο ιατρείο αυτό. Θα το ζήλευαν δηλαδή και τα ιατρεία Κολωνακίου. Πρέπει να σας πω επίσης ότι το ιατρείο ήρθε να λειτουργήσει όχι σε αντιπαράθεση με τους ιδιώτες ιατρούς του νησιού μας, αλλά όλοι μαζί να συνεισφέρουμε με στόχο, με σκοπό, να αναβαθμίσουμε τις ιατρικές υπηρεσίες των συνδημοτών μας. Θεωρώ επίσης ότι το ιατρείο αυτό, εφόσον θα λειτουργεί όπως θα λειτουργεί, θα καλύπτει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του ιατρείου, δηλαδή μέσα στο ιατρείο θα γίνονται εξετάσεις ασθενών, θα γίνεται ρύθμιση και έλεγχος αρτηριακής πίεσης, ζαχαρώδη διαβήτη, δυσλιπιδημίας, παχυσαρκίας. Επίσης, θα γίνονται αλλαγές τραυμάτων, ενεσοθεραπεία και άλλα. Το ιατρείο αυτό, με την υποστήριξη επώνυμων ιατρών, εντός και εκτός της ΚΟ, με το πρόγραμμα, όπως μας ανέφερε ο Δήμαρχος, της τηλεϊατρικής, όπου να επισημάνω εδώ ότι πατέρας της τηλεϊατρικής είναι ένας γείτονάς μας, παλιός, ένας συγχωρημένος, ο κύριος Σκεύος Ζερβός, ιατρός Εκκαλύμνου, έτσι. Θα αναβαθμίσουμε τις ιατρικές υπηρεσίες μέσα σε αυτό το ιατρείο, οι οποίες θα είναι προς όφελος των συντημωτών μας. Επίσης, σαν υπεύθυνος στα θέματα υγείας, πρέπει να σας ανακοινώσω ότι στο επόμενο διάστημα θα δημοσιευτούν δράσεις, μιομιλίες και εκδηλώσεις για τα θέματα πρόληψης και υγείας, με στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας στο νησί της Κου.